Σα βόμβα έπεσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η παραίτηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το πολύπαθο έργο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου. Είχε προηγηθεί αρνητική της γνωμοδότηση για ανακεφαλαιοποίηση του πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει αύξηση του κόστου σε 1.000 ευρώ και νέα παράταση στην ήδη δοθήσα. Πρόκειται για μια επιτροπή που είναι διαπαραταξιακή και αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες του Ηρακλείου που εργάζονται επί 12 χρόνια εθελοντικά. Ο πρόεδρος της ΔΚΕΗ έκανε μια πρωτοφανή επίθεση προς την επιτροπή, λέγοντας ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το έργο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έχει ξαναγηθεί στο πολιτιστικό κέντρο που μιλάμε. Δεν έχει μπει μέσα. Αν είναι λάθος, κύριε Πολυχρονάη, να το πείτε. Αν κάνω λάθος, να ζητήσω συγγνώμη. Αν έχουν πάει να έχουν ζητήσει να δουν αυτά τα πράγματα. Να δουν αυτά. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Τίποτα άλλο. Έχω... Τώρα που λέει τώρα που πιανέβει, δεν σας παρακαλώ τώρα. Υποβάλλουμε την παραίτησή μας, τα τρία τουλάχιστον μέλη. Διότι απόψε με τη στάση σας, ειδικά την τελευταία κύριε Δημάρχε, ουσιαστικά έχετε αδειάσει την Επιτροπή Παρακολούθησης. Λυπάμαι που οι συνάδελφοί μου τοποθετήκαν με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας πράγματα που επιστημονικά δεν στέκουν. Γι' αυτό δηλώνω την παραίτησή μου. Και εγώ το ίδιο, δεδομένου ότι εμείς εργαστήκαμε χωρίς καμία σκοπιμότητα για το καλό του έργου. Όλα αυτά που σας είπαμε ήταν αλήθεια, θα τα δείτε στην πορεία. Υπάρχει κίνδυνος για το έργο και αυτά που ακούστηκαν εδώ από τον συνάδελφο, τον πρόεδρο, τον διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας, είναι όλα ανακρίβεια. Τίποτα από αυτά δεν στέκει. Σας το λέμε εντελώς υπεύθυνα. Δεν μας ακούτε καθόλου. Όποιος κάνει λάθος δόλιο θα το πληρώσει, κυρία Τριαματάκη. Στη χθεσινή συνεδρίαση ξεδιπλώθηκε μια άγρια πολιτική κόντρα με φόντο την προωθούμενη έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο του Πολιτιστικού Κέντρου. Οι τόνοι δεν άρχισαν να ανέβουν και ήρθε η έκρηξη από πλευράς αντιπολίτευσης. Τι προχωράμε. Προχωράμε, κύριε Κασαπάκη. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αυτή. Η ΔΕΠΤΑΗ είναι ανεξάρτητη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάρει απόφαση για ένα θέμα που το Δημοτικό Συμβούλιο θα πληρώνει μόνο. Ο πίνακας αυτός, ο ανακεφαλαιωτικός, δεν αποτελεί υπέρβαση στη σύμβαση του έργου. Το Πολιτιστικό Κέντρο πρέπει να τελειώσει όσο έχει με τη μελέτη καταχυβή, διότι έτσι δημοπρατήθηκε. Και παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τη μελέτη αυτή την αναθέτετε στον εργολάβο? Συμφωνούμε απόλυτα με την Τροπή Παρακολούθησης. Γιατί προσπαθείτε αυτές τις αλλαγές? Γιατί πρέπει ο εργολάβος να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω? Δεν μπορεί να μπει κανένας άνθρωπος μέσα να παρακολουθήσει καμιά έστω και δοκιμαστική λειτουργία, αν δεν έχουμε κρεμασμένες όλες τις αδειοδοτήσεις οι οποίες επιβάλλονται. Αυτοί που πρέπει να πάρουν την απόφαση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ. Αυτοί θα πάρουν και την ευθύνη της αποφάσεώς τους. Στη χθεσινή συνεδρίαση ήρθε και η παραδοχή διαστόματος Προέδρου της ΔΕΠΤΑΗ, Μινά Καπετανάκη, που επιβεβαίωσε τα προηγούμενα ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ενώ μέχρι πριν από μερικές ημέρες δήλωνε ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, χθες ανέρεσε τα λεγόμενά του και παραδέχτηκε ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τον Ιανουάριο. Σε κάθε περίπτωση, το έργο αυτό, όπως σας είπα και πριν, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου ή μέσα στον Ιανουάριο το πολύ θα μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει.